Πάμε ξανά, κυρίες και κύριοι, τώρα στην Κουμουνδούρου να σχολιάσουμε όλα όσα έγιναν σήμερα και κυρίως τι πρέπει να γίνει από αύριο το πρωί στον ΣΥΡΙΖΑ. Με την κυρία Ρένα Δούρου. Καλησπέρα και πάλι. Θέλω να σου πω, η έννοια της μεσαίας τάξης. Καλησπέρα. Λοιπόν, κυρία Δούρου, καταρχάς ένα σύντομο σχόλιο, πώς σας φάνηκε αυτό το νούμερο, 150.000 άνθρωποι. Παλιά και νέα μέλη. Λοιπόν, είναι μια καλή βραδιά κατά πως φαίνεται. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω στο πρόσωπό σας και τους συναδέρφους σας στο στούντιο, διότι και όπως και με το συνέδριο, όπως και με αυτή την πρωτόγνωρη και πρωτοφανή εκλογική διαδικασία, λίγα ήταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που αντιλαμβάνονται την αξία τους. Θέλω λίγο να προλάβω ενδεχομένως και ένα σχολιασμό που επιχειρήθηκε νωρίτερα στο στούντιο και που έχει επιχειρηθεί τις τελευταίες μέρες από μια σειρά διαφορετικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τη σύγκριση μεταξύ όσων προσήλθαν στις κάλπες του Κινάλ και όσων προσήλθαν σήμερα στην κάλπη τόσο για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όσο και για τα νέα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Και θέλω να πω ότι ενώ γίνεται μια τρομερή προσπάθεια να φανεί ότι ένα κόμμα με ένα μονοψήφιο ποσοστό, όπως είναι το Κινάλ, προσέλκυσε περισσότερους συμπολίτες μας, άντρες και γυναίκες, είναι μια σύγκριση που δεν είναι δυνατόν να γίνει. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Αν μου επιτρέπετε, εγώ αισθάνομαι ήδη και την ευθύνη να βαραίνει τους ώμους όλων όσων αντρών και γυναικών βρίσκονται σε εκείνα τα σημεία, τα οργανωτικά, αν μου επιτρέψετε με την παλαιοκομματική τζάργον, διότι προσήλθε κόσμος να γραφτεί, έδωσε τα στοιχεία του, έτσι, και θέλει να έχει συμμετοχή σε αυτή την διαδικασία, ξαναλέω, που πήρε τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές σοσιαλδημοκρατικών και αριστερών κομμάτων, αλλά και ενός κομματιού της Δημοκρατικής Πτέρυγας, αναφέρομαι στον κύριο Σάντερς. Ποιο είναι αυτό που το διαφοροποιεί, δηλαδή, σε σχέση με τη σύγκριση που αναφέρατε προηγουμένως, σε σχέση με το κοινό? Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια, αν μου επιτρέπετε, να συγκριθούν μήλα με πορτοκάλια. Δηλαδή, να συγκριθούν άνθρωποι οι οποίοι, κατά πως φαίνεται, δεν θα έχουν την ίδια σχέση, έτσι, ως ενεργοί πολίτες με το κόμμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Κινάλ, εμείς εδώ μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ίσως ακόμα είναι νωρίς, αλλά φαντάζομαι τα πρώτα συμπεράσματα τα έχετε ήδη σχολιάσει στο στούντιο. Νομίζω ότι το βασικό είναι, ξαναλέω, μετά από 2 χρόνια περιορισμών, πραγματικών περιορισμών, λόγω της υγειονομικής κρίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ξαναστείνει γέφυρες με τον κόσμο, αυτόν που είχε περιοριστεί κυριολεκτικά και σε μια περίοδο που προηγείτο και ήδη μετράγαμε την αποστασιοποίηση, ιδίως των νέων ανθρώπων, από τα κόμματα. Νομίζω ότι σήμερα προσέφερε στην δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βέβαια πάντα με τη βοήθεια των ανθρώπων που προσήλθαν. Το δεύτερο είναι αυτό που απευθύνεται πια προς όλα τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. Με δεδομένο ότι οι επόμενες εκλογές είναι με απλή αναλογική, θα πρέπει να μετρήσουν όχι με μια ευκολία όπως είδαμε να προετοιμάζεται η σύγκριση που σας είπα των ανθρώπων που προσήλθαν στις κάλπες του Κινάλ με τους ανθρώπους που προσήλθαν στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να προετοιμαστούν για το μήνυμα και να το ερμηνεύσουν και αυτοί με τη σειρά τους. Διότι έρχεται απλή αναλογική και έχουμε μία κυβέρνηση η οποία μας έφερε στις χειρότερες στιγμές και του 2010 και του 2014. Ενεργειακή φτώχεια, αποσταθεροποίηση της πατρίδας μας στην ευρύτερη γεωστρατηγική περιοχή και όχι μόνο. Νομίζω λοιπόν ότι ένα μήνυμα που πρέπει να το μεθερμινεύσουν με μεγαλύτερη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και βέβαια νομίζω στείλαμε και το λογαριασμό στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τα νέα μέλη, τα πολλά καινούργια μέλη και τα παλιά μέλη μπορούν να οσμωθούν, μπορούν όλα αυτά να παράξουν έναν ενιαίο νέο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ένα στοίχημα και να μου επιτρέψετε να μην ανακαλύψω την Αμερική 11:30 στο φιλόξενο σταθμό. Η περιβόητη όσμωση μεταξύ παλιών και νέων, και εννοούμε όχι ηλικιακά, μακριά από εμάς τους δύο ηλικιακός ρατσισμός, εννοούμε με τα χρόνια ένταξής τους στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με έναν τρόπο θα γίνει, με τη δράση και την παρέμβαση. Οι άνθρωποι δεν έρχονται κοντά επειδή ανταλλάσσουν δελτία τύπου ή τσιτάτα ή συνεντεύξεις στα μέσα. Οι άνθρωποι έρχονται κοντά επειδή δίνουν από κοινού τη μάχη. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να τη δώσουμε τη μάχη σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, να αντιπροσωπευτούν αυτές οι μάχες σε επίπεδο Ελληνικού Κοινοβουλίου και βεβαίως και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και την κάνει και ίσως και για λόγους που δεν θα έπρεπε. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης έχει πισωγυρίσει
την πατρίδα μας όσον αφορά το κράτος δικαίου, την ελευθερία του τύπου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ενεργειακή κρίση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία λοιπόν σε αυτή την καινούργια κοινή δράση. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που σηκωθήκανε για να έρθουν στις κάλπες και βέβαια να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσους και όσες αυτή τη στιγμή ακόμα καταμετρούν. Καλή συνέχεια λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.